Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 10 Ιανουαρίου και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Καμπανάκι Καπραβέλου για έξαρση των ιώσεων. Χρήση μάσκα στα σχολεία, όχι υποχρεωτικότητα, δήλωσε ο εντατικολόγος πνευμονολόγος. Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της δεύτερης πνευμονολογικής κλινικής του Γιώργης Παπα-Νικολάου. Η κλινική καταστράφηκε ολοσχερώς τον περασμένο Απρίλιο. Ετοιμάζονται οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις. Η κάθος του τρακτέρ στις πλατείες προγραμματίστηκε για τις 22 Ιανουαρίου. Περαιτέρω έξαρση των ιώσεων λόγω του κενού ανοσίας εκτιμά ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής ΕΣΥ της δεύτερης μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Όπως εξήγησε, το κενό ανοσίας αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης, ακριβώς επειδή το προηγούμενο διάστημα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας κράτησαν τον πληθυσμό μακριά από πολλές ιογενείς λοιμώξεις που υπήρχαν. Ραγδαία θα είναι η αύξηση των εισαγωγών και των διασωληνώσεων στα νοσοκομεία της χώρας, εκτίμησε ο εντατικολόγος πνευμονολόγος Νίκος Καπραβέλος. Επιπλέον σημείωσε ότι θα έχουμε σημαντική έξαρση των ιώσεων. Υπάρχει κενό ανοσίας που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης, ακριβώς επειδή το προηγούμενο διάστημα δεν ήρθε ο πληθυσμός σε επαφή με πολλές ιογενείς λοιμώξεις που υπήρχαν. Για τις μάσκες στα σχολεία, ο πνευμονολόγος εντατικολόγος τόνισε. Είναι ισχυρή σύσταση όλων των επιστημόνων του κόσμου αυτή την εποχή που θα υπάρχει έξαρση των λοιμώξεων, ειδικά στα παιδιά, να υπάρχει χρήση μάσκας, όχι υποχρεωτικότητα. Καλό θα ήταν να υπάρχει υποχρεωτικότητα στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, στους καθηγητές και στους δασκάλους. Δεν πρέπει να χαθεί κανένα παιδί. Τα παιδιά πρέπει να προφυλαχθούν, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το κενό ανοσίας τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Καπραβέλος τόνισε πως υπάρχει έλλειψη παιδιατρικών κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν αύξηση των ιώσεων το επόμενο δίμηνο και το σύστημα υγείας δεν αντέχει άλλο. Τα παιδιατρικά τμήματα είναι λίγα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο 8 κλίνες για έναν πληθυσμό που καλύπτει το 30% της Ελλάδας. Ο εντατικολόγος πνευμονολόγος εξέφρασε την ανησυχία του για το εάν αντέξει το υγειονομικό μας σύστημα, μια κορύφωση των ιογενών λοιμώξεων στην οποία ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Όπως ανέφερε ο κ. Καπραβέλος, άλλες χώρες που το πέρασαν το Δεκέμβρη, όπως είναι η Αγγλία, το σύστημά της πραγματικά βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Γονάτισε, αναγκάστηκαν να αναβάλουν καρδιοχειρουργικά χειρουργία. Γέμισαν όλες οι κλίνες εντατικής παιδών στην Αγγλία. Και μιλάμε για ένα σύστημα που έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από τις δικές μας. Άρα η ανησυχία μας για το επόμενο δίμηνο είναι αρκετά σημαντική και καλό είναι να μην προκληθεί έκρηξη ιογενών λοιμώξεων. Μένουμε στο Παπα-Νικολάου με την ανάδειξη του αναδόχου του έργου αποκατάστασης της δεύτερης πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου, η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Απρίλιο, δίνεται το πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει επεμβάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών του δεύτερου ορόφου του πνευμονολογικού τμήματος, εμβαδού περίπου 1.000 τετραγωνικών. Το κόστος του έργου αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν 6 Απριλίου του 2022, στον δεύτερο όροφο της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό και πνευμονολογικά προβλήματα, ξέσπασε φωτιά και αμέσως σήμανε συναγερμός. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους 2 ασθενείς. Δεκάδες ασθενείς χρειάστηκε να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Παναγιώτη Μπογιατζίδη, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία που προκηρύχθηκε με την ανάδειξη του αναδόχου του έργου που ανάβει το πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες. Έχουμε σήμερα την ανάδειξη αντίστοιχα αναδόχου, έτσι ώστε μέχρι τις 12 πρώτου να έχουμε αντίστοιχα τις υπογραφές των συμβάσεων. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 1.140.000 και ένα χρονικό ορίζοντα 3 μηνών για την ανακατασκευή. Μιλάμε για μια πλήρως σύγχρονη, ίσως πλέον σύγχρονη κλινική η οποία θα υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα, πληρώντας το σύνολο των αντιστοιχών προδιαγραφών σε επίπεδο λειτουργικότητας, σε επίπεδο κατασκευής. Τον περασμένο Αύγουστο, το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε τη χρηματοδότησή του με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Όλη η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία έγινε από το αντίσκατα ΙΠΕΔ, ενισχύοντας αντίστοιχα με το ποσό το οποίο ανέφερα προηγουμένως μέσα από το Ταμείο Ανακάμψεως. Είναι μια θετική εξέλιξη και από εκεί μετά είμαστε σε αυτό το στάδιο αντίστοιχα της υλοποίησης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι επεμβάσεις αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών του δευτέρου ορόφου του πνευμονολογικού τμήματος, εμβαδού περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.
Ειδικότερα προβλέπονται επεμβάσεις αποκατάστασης στα φέροντα δομικά στοιχεία του θαλάμου 206, από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, καθώς επίσης στην πλάκα οροφής του διαδρόμου κυκλοφορίας, όπου επεκτάθηκε η φωτιά, περιγράφονται αναλυτικά στη στατική μελέτη ενίσχυσης. Επίσης, θα εγκατασταθούν νέα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, ενώ θα αποκατασταθεί το σύνολο των οικοδομικών στοιχείων που υπέστησαν βλάβες στο σύνολο της πτέρυγας, θαλάμους νοσηλείας και βοηθητικούς χώρους. Οι χρήσεις των χώρων του τμήματος παραμένουν κατά κύριο λόγο οι ίδιες, ωστόσο θα γίνουν κάποιες εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις στη στάση αδερφής, στο γραφείο ιατρού και στο εφημερίο. Παράλληλα, η θύρα εισόδου του τμήματος προς την πλευρά του κτηρίου 4, κορμός πέτρινου κτηρίου, θα μεταφερθεί ώστε να ενταχθούν εντός του νοσηλευτικού τμήματος ο τρίκλινος θάλαμος. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της υγείας. Τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στην εκπομπή On Time ο Σταύρος Ραΐλογλου. Ο κύριος Ευγενίδης αναφέρθηκε στην πληγή των παράλληλων εξαγωγών στην αγορά του φαρμάκου και στη φετινή έκρηξη των κρουσμάτων γρίπης, που σε συνδυασμό οδήγησαν στο άδειασμα των ραφιών των φαρμακείων. Σύμφωνα με τον κύριο Ευγενίδη, η τροφοδοσία σταδιακά ομαλοποιείται, ενώ τόνισε ότι οι ασθενείς πρέπει να αισθάνονται σίγουροι για τα ελληνικά γενώσιμα. Και ήρθαμε στο σήμερα, λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, όπου εκτός από το πρόβλημα το μεγάλο και το χρόνιο αυτό των ελλείψεων των φαρμάκων λόγω των παράλληλων εξαγωγών, ήρθε να προστεθεί και το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων για την αντιμετώπιση των ιώσεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ήρθε, λοιπόν, ένα ακόμα πρόβλημα να προστεθεί σε ένα προϋπάρχον για να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς, αν είχαμε λύσει το πρόβλημα των εξαγωγών, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν το λύσαμε και τώρα το αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον υπερθετικό βαθμό που περιγράψατε και εσείς προηγουμένως. Σχεδόν με άδεια ράφια τα φαρμακεία, ειδικά όσον αφορά αυτά τα σκευάσματα. Πότε αναμένετε, κύριε Πρόεδρε, να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση? Έχετε κάποια εκτίμηση? Κοιτάξτε, για να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση θα περάσει λίγος καιρός. Ήδη αυτές τις μέρες άρχισαν και ανοίγουν σιγά σιγά οι εταιρείες και οι αντιπροσωπείες των φαρμάκων και άρχισαν δειλά-δειλά να στέλνουν κάποιες ποσότητες προς τις φαρμακαποθήκες. Δυστυχώς, το προηγούμενο 15ήμερο, 20ήμερο, η φαρμακευτική βιομηχανία, οι αντιπροσωπείες, οι εταιρείες είχαν κλείσει για διακοπές. Τα φάρμακα τα οποία είχαν προνοήσει να στείλουν στις φαρμακαποθήκες δεν έφτασαν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ψάχνει ο κόσμος να βρει φάρμακα και να μην μπορεί να τα βρει. Βεβαίως, αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή εμφάνιση διαφόρων ιώσεων του αναπνευστικού, η οποία πραγματικά έφερε μια ζήτηση η οποία ήταν μεγαλύτερη από την προσφορά η οποία υπήρχε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που είχαν περάσει με τον κορονοϊό και με τα μέτρα προστασίας που παίρναμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε, για να προφυλαχτούμε μάλλον από τον κορονοϊό, είχαμε σχεδόν μηδενίσει και την εμφάνιση άλλων ιώσεων και είχαμε σχεδόν μηδενίσει και την χορήγηση τέτοιων φαρμάκων που απευθύνονται στο αναπνευστικό, όπως είναι απλών φαρμάκων, όπως είναι σιρόπια για το βήχα, παστίλες για το λαιμό, σπρέι για τη μύτη, ακόμα και φυσιολογική ορή και θαλασσινό νερό, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί αυτό το διάστημα. Και το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαν σχεδόν μηδενικές πωλήσεις. Μαζί με αυτά τα πιο απλά φάρμακα λείπουν και τα πιο ουσιαστικά εκεί που χρειάζεται, τα συνταγογραφούμενα, όπως είναι αντιβιώσεις, όπως είναι τα αντιπυρετικά τα παιδικά, όπως είναι τα εισπνεώμενα, όπως είναι τα φάρμακα, τα αντιαλλεργικά πάλι για τα παιδιά ειδικά. Άρα, λοιπόν, έχοντας σχεδόν μηδενικές πωλήσεις όλα αυτά τα προϊόντα τα προηγούμενα 2 χρόνια, η παραγωγή τους ήταν πολύ μειωμένη φέτος. Έτσι, λοιπόν, δεν μπόρεσε να καλυφθεί η ζήτηση και τώρα προσπαθούμε μέσω της ελληνικής κυρίως βιομηχανίας φαρμάκων να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι... Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει φάρμακα γενώσιμα, αντίστοιχα δηλαδή των πρωτοτύπων, είναι εξαιρετική ποιοτικά και τα φάρμακα τα οποία βγάζει είναι πραγματικά εφάμιλα και θα μπορούσα να πω ότι είναι και καλύτερα σε πολλές περιπτώσεις από τα αντίστοιχα πρωτότυπα. Καμία εισήγηση δεν έχει δεχθεί το Υπουργείο Παιδείας από την Επιτροπή των Ειδικών ούτε για κλείσιμο των σχολείων λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και ιώσεων, ούτε για υποχρεωτική χρήση μάσκας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Αντένα η Υπουργός Παιδείας.
Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή έχει απευθύνει σύσταση στους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο όταν έχουν κάποια ύποπτα συμπτώματα και μάλιστα έχει ληφθεί σχετική μέρημνα, καθώς από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο δεν θα προσμετρώνται απουσίες μέχρι και 5 ημερών με την ανάλογη βεβαίωση από γιατρό. Η γραμμή που έχουμε δώσει είναι πολύ σημαντική και αυτή από το Υπουργείο Υγείας. Προφανώς, όταν τα παιδιά εμφανίσουν συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μην τα στέλνουν. Και για να απαντήσουμε και στην αγωνία των οικογενειών, εκδώσαμε φέτος μία εγκύκλιο σχετικά με τις απουσίες εξαιτίας της εποχικής γρίπης. Την εκδώσαμε πολύ πιο νωρίς. Δώσαμε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου δεν προσμετρώνται καν οι εν λόγω απουσίες από την εποχική γρίπη. Για πέντε συνεχόμενες ημέρες. Από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο στη βάση των εισηγήσεων του Υπουργείου Υγείας. Και αυτό ανταποκρινόμαι ακριβώς στην αγωνία και των οικογενειών σχετικά με την εποχική γρήπη. Τα σχολεία μας άνοιξαν κανονικά, οι μαθητές στη θέση τους, οι εκπαιδευτικοί επίσης. Επανήλθαμε σε μια κανονικότητα. Για το θέμα των απουσιών, επειδή μιλάμε για κοκτέιλ ιώσεων, κορονοϊού, γρήπης κλπ. Εάν ξανανοσήσει ένα παιδί, δικαιολογούνται εκ νέου με χαρτιά. Στη βάση βεβαίωσης του γιατρού, μέχρι 5 ημέρες, για οτιδήποτε άλλο παρακολουθούμε στενά και είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Την Κυριακή, 350 εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στην οίκαια της Λάρισας. Το αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν η απόφαση για έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων στις 22 Ιανουαρίου. Αναβρασμός επικρατεί στους αγρότες που σχεδιάζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής και τα προβλήματα τα οποία, όπως λένε, είναι δυσβάστακτα. Τα προβλήματα τα βασικότερα είναι οι αποζημιώσεις που έχουμε να πάρουμε που δεν τα παίρνουμε στην ώρα μας, πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ να αλλάξει ο κανονισμός για να μπορούμε κι εμείς να πληρώνουμε, ενώ πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, να παίρνουμε αυτό που πρέπει να παίρνει ο αγρότης, τα αγροφόδια, όλα αυτά εδώ είναι προβλήματα. Είπαμε ότι πρέπει να βγούμε σε κινητοποιήσεις, γιατί υπάρχει απώλεια παραγωγής, είναι το κόστος παραγωγής, είναι 1.200. Έτσι ο ΕΛΓΑ, ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί όπως σας είπα προηγουμένως, όλα αυτά εδώ είναι προβλήματα, μπήκαμε στην καινούργια καλλιτική περίοδο και ο κόσμος ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να ξαναμπούμε στην καινούργια παραγωγή. Οι εργάτες είναι το πρόβλημά μας. Όλα αυτά εδώ είναι προβλήματα τα οποία, εάν δεν σκύψουν το κεφάλι σήμερα η κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει ο αγρότης να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά εδώ. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Αγροτών και Εκτινοτρόφων αποφάσισε δυναμική έξοδο των αγροτών και εκτινοτρόφων με τρακτέρ και μηχανήματα στις 22 Ιανουαρίου στις πλατείες των χωριών και στη συνέχεια, εφόσον αποφασιστεί από τους συμμετέχοντες, η κάθοδος στους δρόμους. Βρεθήκαμε την Κυριακή στην Πανελλαδική, τον μπλόκο που είχαμε σύσκεψη από αγροτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα και αποφασίσαμε για 22 του μηνός, Ιουνίου τώρα, για 22 του μηνός, να βγούμε σε κινητοποιήσεις. Θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις κατά τόπου. Έτσι, ο καθένας θα κάνει στην περιφέρειά του γενικές συνελεύσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί για 22 του μηνός. Είναι μονόδρομος για εμάς. Δεν έχουν δοθεί ακόμα αποζημιώσεις, δεν έχουν δοθεί βροχοπτώσεις. Μιλάω για τους ροδοκινοπαραγωγούς, για μήλα, για χλάδια, για όλες τις καλλιέργειες που έχουμε εδώ η Μαθία και πέρα στην πλειοψηφία. Ακόμη δεν δικαιολογείται να έχουμε περάσει το 22, να έχουμε μπει σε καινούργια καλλιτική περίοδο και να μην δεν έχουμε πληρωθεί τις αποζημιώσεις μας και όλα αυτά εδώ που έχουν δρομολογηθεί και να πληρωθούμε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, έτσι. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εάν δεν πάρθουν αυτά που μας έχουν πει, έτσι, συνέχεια ακούμε θα, ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση που θα έχουμε κάνει. Οι αγρότες εκτιμούν ότι οι κινητοποίησεις τους θα έχουν μαζικότητα και δυναμική, καθώς τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν δεν τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. Για τουρισμό και ταξίδια θα μιλήσουμε στο σημείο αυτό και θα καλησπερίσω τον πολύπειρο και πολύ καλό συνάδελφο Σάκη Παπαδόπουλο, συντάκτη, ταξιδιωτικό συντάκτη στο όμορφαταξίδια.gr. Σάκη, καλησπέρα, καλή και παραγωγική χρονιά με υγεία. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Καλή χρονιά σε όλους, βέβαια, με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι.
Να ξεκινήσουμε από το τι έγινε τις γιορτές. Ταξίδεψε ο Έλληνας εντός, εκτός, τι προτίμησε? Ταξίδεψε όπου βρήκε. Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψε ο Έλληνας και η Ελλάδα ήταν γεμάτη και οι ορεινοί προορισμοί βεβαίως σε πολύ υψηλή πληρότητα, πάνω από 90%, αλλά και διάφορες πόλεις όπως για παράδειγμα η Καστοριά, τα Τρίκαλα με το Μήλο των Ξωτικών, ο Βόλος που είναι μια χριστουγεννιάτικη πόλη πλέον, τα Γιάννα φυσικά. Δηλαδή όσες πόλεις έκαναν κάτι για να προσελκύσουν κόσμο, προσέλκυσαν και γέμισαν. Mm-hmm. Από και πέρα, τα τουριστικά γραφεία, ό,τι είχαν στο ράφι, το πούλησαν. Ό,τι είχαν στο ράφι. Γι' αυτό έλεγες και προηγουμένως, όπου βρήκε ταξίδεψε. Αυτό ακριβώς. Και το περίεργο, για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι οι Έλληνες πολύ νωρίς φέτος έκλεισαν τις διακοπές τους μέσα από κάποιο τουριστικό γραφείο. Δηλαδή, ακόμη και από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είχαν κλείσει τα ξενοδοχεία πακέτα και πρώτα σάκι πουλήθηκαν τα ακριβά. Δεν είναι φοβερό. Πρώτα πουλήθηκαν τα ακριβά πακέτα, δηλαδή κάτι Παρίσια, κάτι Λονδίνα, κάτι εξωτικά κτλ. Και μετά τα φθηνότερα που είναι τα Βαλκάνια, βεβαίως. Που σημαίνει ότι όποιος έχει χρήματα ταξιδεύει, χωρίς φόβο και πάθος, και όποιος δεν έχει, ακόμη και τα πολύ φθηνά, δυσκολεύεται να τα αγοράσει. Ναι. Πάντως ήθελε να κάνει το κουμάντο του Έλληνας. Τον είχε πιάσει από το λαιμό η πανδημία τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και ήθελε να αποτινάξει το ζυγό από πάνω του, έτσι. Έτσι, έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα ταξίδια προφανώς έχουν μπει σε μια διαφορετική προτεραιότητα, πολύ πιο υψηλή για τον μέσο άνθρωπο. Και επειδή τώρα βοηθούν όλα, δηλαδή οι low-cost αεροπορικές εταιρείες που έχουν κάπως φθηνά εισιτήρια, αν τα βρεις βέβαια, ναι, η Airbnb με τα καταλήμματα φθηνά κτλ., όλοι λίγο πολύ βρίσκονται τρόπο να ταξιδέψουν. Ναι, και ίσως να έπαιξαν ρόλο και τα επαρξιακά λόγω της περίοδου που προηγήθηκε. Έτσι. Νομίζω ότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στον τουρισμό και στο ταξίδι. Σίγουρα και αυτό, αυτά προηγήθηκαν, βοήθησε τον κόσμο, επαναλαμβάνω, να θέλει να γνωρίσει περισσότερο αυτό το πλανήτη. Mm-hmm. Να ταξιδέψει. Εκεί που ξόδευε τα χρήματά του σε κάτι άλλο, τώρα ταξιδεύει περισσότερο στα ταξίδια. Μάλιστα. Τώρα, είπες, όποια περιοχή έκανε κάτι, βγήκε κερδισμένη, προφανώς και σε διανυκτερεύσεις. Βέβαια, υπάρχουν και κοντινοί προορισμοί στους οποίους μπορούσε κάποιος να πεταχθεί αυθημερών, αλλά ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι ταξίδεψαν αυθημερών, με αποτέλεσμα να σηκώσουν την τοπική οικονομία. Νομίζω σε αυτή την κατηγορία ήταν και η Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι από το 2005, 6, 7, 8 κάπου εκεί, κάποια τουριστικά γραφεία κινήθηκαν πολύ δραστήρια μαζί με τη συνεργασία κάποιων ξενοδοχείων και έκαναν την Θεσσαλονίκη χριστουγεννιάτικο προορισμό προσελκύοντας τα Βαλκάνια, κυρίως τους Βούλγαρους, τους Τουμάνους, τους Σέρβους. Έτσι λοιπόν, πρωτοχρονιά η Θεσσαλονίκη γεννίζει έτσι και αλλιώς τα ξενοδοχεία της με Βαλκάνιους. Από εκεί και πέρα ήρθαν και Έλληνες αρκετοί, ήρθαν και βέβαια και πάρα πολλοί από τις γύρω πόλεις ημερήσεις εκδρομές. Με αποτέλεσμα το παράπονο που υπήρχε φέτος στα ξενοδοχεία, Σάκη, ήταν ότι δεν υπήρχε πάρκινγκ, ακόμη και επιπληρωμή. Δεν υπήρχε πάρκινγκ επιπληρωμή να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους. Ναι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο παράπονο στα ξενοδοχεία φέτος. Ισχύει, επιβεβαιώνω απολύτως το ρεπορτάζ και αυτά όλα δείχνουν σε κάποια κατεύθυνση, έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει: καλά είναι να ζητάς, αλλά κοίτα και τι προσφέρεις. Εννοείται. Αυτό η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί μερικές φορές σου δίνει την εντύπωση ότι είναι στην τύχη της αφημένη, αλλά αυτό είναι μια ιστορία. Ναι, αν έχεις ζητήματα με τα κυκλοφοριακά σου, αν έχεις ζητήματα με την στάθμευση, έχεις ήδη δύο πολύ σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσεις. Έτσι. Τώρα, επειδή είμαστε κατά μεσής, ας πούμε, του χειμώνα, έτσι όπως εξελίσσεται, αυτή η σεζόν, για όσους ασχολούνται με τον χειμερινό τουρισμό και με τουρισμό ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με χειμερινό αθλητισμό, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Δεν υπάρχουν χιόνια ούτε στην κεντρική Ευρώπη, ούτε στην βόρεια Ευρώπη. Δεν υπάρχουν χιόνια. Όταν έχει πρόβλημα να φανταστείς η Ελβετία, η Αυστρία ή η Γαλλία, φαντάζομαι τώρα τι μπορεί να συμβαίνει εδώ. Ναι, δεν υπάρχει χιόνι. Μόνο τα σαλέ είναι ανοιχτά για ένα καφέ να πεταχθεί στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν υπάρχει χιόνι. Κάποια στιγμή θα χιονίσει, είναι αλήθεια. Δεν μπορεί, θα χιονίσει κάποια στιγμή, αλλά η σεζόν πια θα είναι τόσο μικρή για αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με τον χειμερινό τουρισμό, που μάλλον δεν θα φτάνει για να βγάλουν τα έξοδα. Ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα φέτος, μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά. Η μικρή ούτως ή άλλως σεζόν στην Ελλάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην κεντρική Ευρώπη τι έκαναν? Τίποτα δεν έκαναν. Εντάξει, κάποιες πίστες όπως τρώθηκαν με τεχνικό χιόνι όπου υπάρχει αυτή η υποδομή. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι ικανό. Πάντως μάζεψαν κόσμο τα Χριστούγεννα. Γενικότερα το χειμώνα, αυτή την περίοδο, για τους Άγγλους, για τους Γάλλους κτλ., είναι μια περίοδος χειμερινών διακοπών. Δηλαδή φεύγουν μία και δύο εβδομάδες από τις δουλειές, θα κάνουν χειμερινές διακοπές. Είχαν κλείσει.
πήγαν εκεί που ήταν να πάνε, αλλά δεν έχουν το χιόνι βέβαια για να το ευχαριστηθούν. Ναι. Αν υπήρξαν δηλαδή ακυρώσεις, θα ήταν μόνο από αυτούς που ήθελαν επί τούτου να επισκεφτούν την όποια χώρα. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, πάω να κάνω σκι, τελεία και παύλα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Τώρα, επειδή κλείσαμε το 2022, όπως λένε οι έμποροι, ας πατήσουμε το ζήτα στην ταμιακή μηχανή. Πολλοί το χαρακτήρισαν εφάμιλο του 2019, που είναι μια χρονιά ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα. Η δική σου εικόνα ποια είναι? Κοίταξε, υπήρχαν περιοχές στη χώρα, όπως για παράδειγμα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τα λεγόμενα, δηλαδή η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που είναι οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, που ενδεχομένως έφτασαν το 2019. Υπήρχαν περιοχές όπως για παράδειγμα η κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Χαλκιδική, Πειραιά κτλ., όπου πλησίασαν κάπως το 2019. Πάντως ήταν μια καλή χρονιά. Αυτό είναι αληθές. Για ποιο λόγο ήταν η καλή χρονιά? Γιατί ας μην κοιτάμε μόνο τη αφήξη, Σάκη. Σημασία έχει τη βάση του ταμείου σου. Ναι. Και φέτος ανέβηκε, αυτό είναι το ευχάριστο, ανέβηκε ακόμη παραπάνω η κατακεφαλή δαπάνη του τουρίστα. Ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν κάτω από 500 ευρώ. Όταν στην Ισπανία είναι 1000 ευρώ η δαπάνη του τουρίστα, δηλαδή αυτά που πληρώνει. Ναι. Για εισιτήριο, διαμονή, διατροφή, έξοδα κτλ. Κτλ. Και βρεθήκαμε στα... Αυτό ανέβηκε, πλησιάζει τα 700 ευρώ, ιδίως στα νησιά που σου είπα, στις Κυκλάδες κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι με λιγότερους τουρίστες είχαμε περισσότερα έσοδα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι το να φέρουμε εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι ξοδεύουν λίγα και επί της ουσίας σου κάνουν ζημιά γιατί καταπονούν τις υποδομές, τα δίκτυά σου, τα πάντα, τις υποδομές και τα πάντα. Βέβαια η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι την παρτίδα φέτος την έσωσαν οι Αμερικάνοι όπου υπήρχαν, κυρίως στην Νότια Ελλάδα, γιατί στην Βόρεια Ελλάδα δεν έχω τίποτα. Ναι. Οι Αμερικάνοι ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα. Και ήρθαν και με ισχυρό δολάριο αυτή τη φορά. Αυτό ακριβώς. Ενώ αντίθετα οι Δυτικοευρωπαίοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί κτλ. Ήταν αρκετά σφιγμένοι, λένε στα νησιά. Αλλά ευτυχώς οι Αμερικάνοι έσωσαν την παρτίδα. Ναι. Επιμερισμός όμως δεν έγινε ισομερός από ό,τι μου λες. Δηλαδή μπορεί σε κάποιες περιοχές να έγινε πάρτι και σε άλλες περιοχές κάποιοι να έβλεπαν το πάρτι. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι στην Ελλάδα ο τουρισμός είναι δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν 5 περιφέρειες και τις ονομάζω η Αττική. Το Νότιο Αιγαίο που είναι παραλαμβάνουν οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Χαλκιδική, Πειραιά κτλ., οι οποίες παίρνουν πάνω από το 85% των εισπράξεων των αφήξεων στην Ελλάδα και πάνω από το 90% ή μάλλον το 90% των εισπράξεων. Για τις υπόλοιπες 8 περιφέρειες μένει το 10% των εισπράξεων και περίπου το 15% των αφήξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική, Σάκη, διαχρονικά όχι μόνο τώρα, ναι, προκειμένου να αναπτύξουμε με μια ισορροπία την Ελλάδα τουριστικά, ώστε να πάρει και στις άλλες περιοχές. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, φέτος έφτασε το 3% των αφήξεων, μόνο το 3%, ή η Ήπειρος έχει, ας πούμε, το 2%, ή η Δυτική Μακεδονία, που και αυτή έχει τις ομορφιές της, έχει το 0,46% των εισπράξεων. Δηλαδή σχεδόν τίποτα. Ναι. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε τουριστική πολιτική ώστε να δοθούν κίνητρα, να γίνουν έργα και να διαφήμιση κτλ. Ώστε ο τουρισμός να διαγηθεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Γιατί είναι πανέμορφη, ναι, Ελλάδα παντού. Έτσι όπως μου το λες, ο τουρισμός μας εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά μπάνιο και ήλιος. Ναι, ήλιος και θάλασσα. Αυτό είναι δυστυχώς. Ναι. Και αυτό είναι απόρρια της μη πολιτικής, ναι, που υπάρχει. Αφημένο στο Θεό. Αυτό ακριβώς. Πάμε όπου πάει το καράβι μόνο. Δεν είχαμε ποτέ ένα σχέδιο ώστε να αποχωρήσουμε εκεί που πρέπει, να τα αναπτύξουμε ένα ναοδικό χάρτη. Θα σου θυμίσω ότι όταν είχα εκείνη οι προηγούμενες εκλογές, μετά από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός τότε, ο κ. Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τον τότε υπουργό, το Υπουργείο Τουρισμού, όπου τότε υπουργός τουρισμού δεν ήταν ο σημερινός υπουργός, ο κ. Κικίλιας, ήταν ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η ΡΑΜ έχει κουλάρει. Λοιπόν, και αυτό που είπανε και όλοι χαρήκαμε είναι ότι θα γινόταν ένα δεκαετές πλάνο. Ένα δεκαετές σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εντάξει, μεσολάβησαν πολλά. Μπλέξαμε με την πανδημία μετά, έκλεισαν όλα. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαβούλευση όταν ο άλλος τότε πνιγόταν επί της ουσίας. Ναι. Αλλά τώρα τα πράγματα λίγο πολύ προχώρησαν. Αλλά τον κύριο Κικίλια ποτέ δεν τον ακούσει να λέει για κάποιο σχέδιο. Μάλιστα. Τι δείχνει το 2023? Έχει αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του?
Το 2023 θα είναι επίσης καλό, αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, αλλά θα μου πεις εδώ πόλεμο είχαμε και πάλι για αύξηση. Mm. Λοιπόν, θα είναι επίσης καλό, γιατί επαναλαμβάνω αρχικά ότι ο μέσος πολίτης του κόσμου έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα ταξίδια, οπότε θα ταξιδέψει. Και αφετέρου να πούμε το εξής, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σάκη της χώρας μας δεν είναι ότι έχει ωραίες θάλασσες, κι άλλοι έχουν θάλασσες. Δεν ξέρω εγώ ότι έχει ωραία φύση, κι άλλοι έχουν ωραία φύση και ήλιο κτλ. Είναι ότι ευτυχώς είναι μια φθηνή χώρα για το μέσο Ευρωπαίο τουρίστα. Δηλαδή, ο Ευρωπαίος τουρίστας μπορεί να φάει, να κινηθεί στην καθημερινότητά του πολύ φθηνότερα από ό,τι είναι στη χώρα του. Πρόσφατα ήμουν στη Γερμανία και τρόμαξα. Ναι. Η Γερμανία φθηνίζεται για μια σχετικά φθηνή χώρα σε σχέση με την Γαλλία, την Αγγλία κτλ. Τη Σκανδιναβία. Mm-hmm. Μπορεί να μείνει σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο, για παράδειγμα, ο Ευρωπαίος τουρίστας που στη χώρα του ή σε μια άλλη χώρα τη Μεσογείου δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε απ' έξω. Ναι. Άρα λοιπόν θα έρθει ο Έλληνας. Όπως εμείς πάμε στην Τουρκία και αισθανόμαστε άνετα οικονομικά λόγω του ισχυρού ευρώ, τέλος πάντων, σε σχέση με το τουρκικό νόμισμα, έτσι αισθάνεται και ο ξένος. Θα έχουμε λοιπόν και πάλι τουρισμό εκτός τραγικού απρόβλου. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ το ότι η Ελλάδα είναι φτηνή για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και είναι ακριβή για τον Έλληνα πλέον. Ναι. Και ιδίως για τον Ευρωπαίο, που και αυτός πιέζεται οικονομικά. Ναι. Το κόστος ενέργειας, ο πληθωρισμός είναι πράγματα που απασχολούν και τον Ευρωπαίο. Mm-hmm. Λοιπόν, και φυσικά θα επιλέξει έναν οικονομικό προορισμό. Και η Ελλάδα είναι ένας οικονομικός προορισμός. Ναι. Σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές μας. Είσαι από αυτούς που πιστεύουν φτάνει. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς να λένε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Τουρισμός, τουρισμός, τουρισμός. Θα τα τσαλαπατήσουμε όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθια. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό το σχέδιο, η πολιτική που λέγαμε τουριστική, ώστε να σταματήσει αυτό το «ελάτε χίλιοι καλοί χωράνε», να κάνουμε δηλαδή ένα ποιοτικό άλμα, να στοχεύσουμε στον πιο εύρωστο τουρίστα, να αναβαθμίσουμε βέβαια τις περιοχές μας, γιατί έχουμε φοβερή έλλειψη υποδομών, ιδίως στην περιφέρεια, και αυτό χαμηλώνει το πύχη. Να αναβαθμιστούν λοιπόν οι υποδομές, ώστε να αναβαθμιστεί και το τουριστικό μας προϊόν και να πουλείται ακριβότερα. Γιατί σημασία έχουν τα έσοδα και όχι οι αφήξεις. Ναι. Δεν τους χωράει όλους η Ελλάδα. Ναι. Καταπολείται απίστευτα και το περιβάλλον και τα δίκτυά μας και οι υποδομές. Έτσι. Αλλά χρειάζεται πολιτική. Οι επενδύσεις συνεχίζονται. Οι επενδύσεις συνεχίζονται. Ιδιωτικές εννοώ, έτσι. Ναι, ναι. Οι επενδύσεις συνεχίζονται ευτυχώς. Και μάλιστα άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα περισσότερες ξένες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες. Και στη Θεσσαλονίκη ήρθε φέτος μία, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Μάριο, με το Ότοκρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σάκι, γιατί ανεβάζουν την ποιότητα. Όχι ότι οι Έλληνες δεν τα καταφέρουν καλά με την ποιότητα ξενοδόχων, αλλά αυτοί έχουν και άλλα κανάλια προσέλκυσης τουριστών, που εμείς αυτούς τους τουρίστες δεν τους βλέπαμε σε άλλη περίπτωση. Ναι. Οπότε είναι καλό. Ισχυρά μπραντ. Την Ελλάδα. Νέα μπράτ, αυτά ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμπιστεύονται την Ελλάδα και έρχονται συνεχώς. Και μακάρι να ξεφύγει από τις γνωστές τουριστικές περιοχές αυτό και σιγά σιγά να γίνουν οι επενδύσεις και σε μη τουριστικές περιοχές που έχουν λίγο τουρισμό τώρα, ώστε σιγά σιγά να αναπτυχθούν και αυτές. Άρα, διαβάζω για παράδειγμα ότι στην Ετωλακαρνανία θα γίνει ένα εξάστρο ξενοδοχείο. Είναι κάτι σημαντικό. Αυτό θα τραβήξει και τον ανάλογο κόσμο. Αυτό θα φέρει και άλλες επενδύσεις στην περιοχή. Οπότε αυτά τουλάχιστον είναι σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε εκ νέου στην εξέλιξη της χρονιάς. Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή χρονιά. Τώρα, να επανέλθουμε στα της πολιτικής σκηνής, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή των Απέναντι και άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ας παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ο Σπύρος Πέγκας θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι έχουν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα που θα είναι υποψήφιος. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει και η οποία δεν γυρνάει πίσω. Πρόσφατα είχαμε αυτή την εκδήλωση της πρωτοβουλίας. Γιατί η δικιά μου σκέψη είναι ότι δεν θα είναι μια υποψηφιότητα ενός ατόμου, ένας δήμαρχος που έρχεται να σώσει την πόλη. Από αυτούς είχαμε αρκετούς τα προηγούμενα χρόνια. Και θα είναι μια ομαδική, ας το πω έτσι, προσπάθεια. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο γίνεται όλη αυτή η διαβούλευση με παρατάξεις, με κόμματα, με την κοινωνία των πολιτών, με τα παλιά στελέχη της Δίκης Μπουτάρη κτλ. Για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια ισχυρή ομάδα η οποία και θα ξέρει και θα κάνει σωστά τη δουλειά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μένα, κύριε Πέγκα, μου έκανε φοβερή εντύπωση το εξής. Η γλώσσα που χρησιμοποιήσατε για τον νυν δήμαρχο, μεταφέρω μερικά από όσα ακούστηκαν. Η χειρότερη διοίκηση μεταπολίτευσης. Ο χαρακτηρισμός ανύπαρκτος είναι ο πιο κολακευτικός. Ενώ επίσης τηλητεύσατε την ανικανότητα εν γέννη
της Δημαρχίας του πρώην συναδέλφου σας στα δημοτικά έδρανα. Δυστυχώς, οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα και δεν τα λέω μόνο εγώ. Ξέρω ότι αυτός δεν είναι ο λόγος που συνήθως χρησιμοποιώ. Νομίζω και τα προηγούμενα χρόνια ο λόγος ο δικός μου ήταν πάρα πολύ ήπιος. Όμως και τα δημοσκοπικά ευρήματα, ας το πω έτσι, αλλά και ο κοινός τόπος έξω στην πιάτσα, στην αγορά, στην πόλη, μιλάει για μια διοίκηση που έχει μηδενικό αποτύπωμα και μηδενικό έργο. Και αυτό το ανύπαρκτος μου έχει προκύψει από την Αθήνα, όπου όταν βρίσκομαι εκεί, πάντα με ρωτάνε ποιος είναι ο δήμαρχος σας, πώς τον λένε. Είναι... Άρα ανύπαρκτος δεν τον ξέρει κανένας. Τώρα, αν σηκώνεται τηλέφωνο και συνομιλεί με τον τάδε υπουργό ή τον άλλον υπουργό, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο μόνο και όχι την πόλη, γιατί δεν βλέπουμε κάποιο έργο, δεν βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια θετική δουλειά για την πόλη και να έχει προσθεθεί μια αξία επιπλέον από εκεί που είχε μείνει η πόλη το 2019. Την άμεση κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος, που όπως λένε εξισώνει το πτυχίο των καλλιτεχνικών σχολών με το απολυτήριο Λυκείου, ζήτησαν σπουδαστές καλλιτεχνικών και δραματικών σχολών της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης. Φώναξαν συνθήματα, τονίζοντας πως η επίθεση στην τέχνη είναι επίθεση στην ελευθερία και τη ζωή, ενώ ζήτησαν διαβάθμιση σχολών και ανώτατα πτυχία. Προηγήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως δήλωσαν εκεί οι συγκεντρωμένοι, οι άνθρωποι του κλάδου αντιμετωπίζονται ως χομπίστες, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και σταθερές απολαβές. Επιπλέον, από τις 17 Δεκεμβρίου, τα χρόνια εκπαίδευσης και πολύωρων εντατικών μαθημάτων που αφιερώνουν για να αποκτήσουν κατάρτιση στην τέχνη, εξισώνονται με απολυτήριο Λυκείου, καθιστώντας τους ανειδίκευτους εργάτες. Σημείωσαν ότι διεκδικούν την ανωτατοποίηση του τίτλου σπουδών και την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος, ίδρυση ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης για τις παραστατικές τέχνες, σύμφωνα με το πρότυπο της ανώτατης σχολής καλών τεχνών και άλλων ιδρυμάτων του εξωτερικού, κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και επαναφορά καλλιτεχνικών μαθημάτων στις σχολικές μονάδες. Όλο ένα και περισσότερο έδαφος κερδίζει η ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων τα τελευταία χρόνια, με την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει ενεργή συμμετοχή. Στόχος της δράσης που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας είναι η εναλλακτική αξιοποίηση των φυσικών δέντρων μετά την εορταστική περίοδο, ώστε να μην καταλήγουν στο χιτά της Μαυροράχης. Με μήνυμα κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στους χιτά, ξεκίνησε η ανακύκλωση των φυσικών ελάτων στους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που την επαναλαμβάνουμε για 4η χρονιά μαζί με τον ΦΟΣΔΑ και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Γεράνη, για την ευαισθησία του στο θέμα αυτό, ώστε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που άλλες χρονιές τα απέρριπταν οι πολίτες δεξιά και αριστερά και δεν υπήρχε κάποιο συνολικό πρόγραμμα αξιοποίησης τους. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, αυτά τα δέντρα προωθούνται στο ΦΟΣΔΑ και από το δικό μας Δήμο και από άλλους Δήμους και τα δέντρα αυτά μετατρέπονται σε κομπόστ ώστε να ανακυκλωθούν και να είναι ένα πολύτιμο υλικό που ουσιαστικά επανέρχεται στην φύση. Έτσι λοιπόν, αντί να τα πετάμε ανεξέλεγκτα, τα αξιοποιούμε και δημιουργούμε ένα πολύτιμο φυσικό υλικό χρήσιμο, κάνοντας και, αν το θέλετε, στην πράξη, στον τομέα αυτό τουλάχιστον, εφαρμογή του μηδενικού αποβλήτου και της κυκλικής, αν το θέλετε, οικονομίας. Τα πρώτα 4 χρόνια συλλέχθηκαν περίπου 8.500 έως 9.000 φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα οποία παλαιότερα οι ιδιοκτήτες τους τα πετούσαν μέσα στους κάδους των απορριμμάτων. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα συγκεντρώνονται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου από τα συνεργεία των Δήμων και ακολούθως θα τεμαχίζονται, θα θρηματίζονται και θα μετατρέπονται σε ανακυκλώσιμο πριονίδι, το οποίο σε συνεργασία με τα δασαρχεία θα αξιοποιηθεί σε αναδοσωτές περιοχές ως έδαφο βελτιωτικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, το Δήμο Θεσσαλονίκης οι πολίτες καλούνται να μην πετούν τα δέντρα τους σημαντικούς κάδους απορριμμάτων, αλλά στις ειδικές ανοιχτές σκάφες που είναι τοποθετημένες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας και στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη ξεκίνησε η διαδικασία της ανακύκλωσης με τα συνεργεία να συγκεντρώνουν τα φυσικά έλατα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι χρήσιμο, είναι διδακτικό.
Και χαίρομαι να πω ότι η εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια μας έδειξε ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται. Για το δικό μας Δήμο τηλεφωνούν στο γνωστό πενταψήφιο νούμερο το 15195 και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου συντονίζουν ώστε να περνά το ειδικό όχημα, να τα συλλέγει και να τα προωθεί στον ΦΟΣΔΑ. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια ευτυχή συνεργασία Δήμων και ΦΟΣΔΑ με συγκεκριμένο αντικείμενο και θα έλεγα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί κάθε χρονιά συγκεντρώνουμε το τελικό τονάζ αυτών των δέντρων τα οποία αξιοποιήθηκαν και δεν πετάχτηκαν όπως τα παλαιότερα χρόνια. Στο Δήμο Θέρμης οι πολίτες καλούνται να αφήνουν δίπλα στους κάδους το φυσικό χριστουγεννιάτικο τους δέντρο ανεξαρτήτως μεγέθους. Στην Καλαμαριά οι δημότες που επιθυμούν να στείλουν το δέντρο τους για ανακύκλωση καλούνται να γνωρίζουν ότι τα σημεία συγκέντρωσης είναι είτε δίπλα στους κάδους είτε στη διεύθυνση Πρασίνου. Στο Δήμο Παύλου Μελά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου καλεί τους δημότες που έχουν προμηθευτεί φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο και πρόκειται να το πετάξουν να το αποθέσουν δίπλα και όχι εντός των κάδων απορριμμάτων προκειμένου να γίνει συλλογή του από τις υπηρεσίες. Ο Δήμος Αιρωκάστρου για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Αντιδημαρχία Καθημερινότητας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να καλούν στο τηλέφωνο 2310 688 514 προκειμένου να συνεννοούνται με την υπηρεσία και να κλείνουν ραντεβού, ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να μεταβαίνουν στο χώρο για να παραλαμβάνουν τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Φέτος υπολογίζεται πως θα δοθούν προς ανακύκλωση περίπου 2.500 έως 3.000 δέντρα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει όπως κάθε βράδυ η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Και εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο νωρίτερα όμως, με αναλύσεις στις 8.30.